Ναι, πήγα. Δεν έχω πει τίποτα σε κανέναν. Και πραγματικά δεν ξέρω αν έκανα καλά. Νομίζω το μετάνιωσα. Τώρα φοβάμαι πιο πολύ. Μπήκα σε μια διαδικασία να περιμένω αν θα χάσω πάλι κάτι. Γιατί? Γιατί προφανώς βαθιά μέσα σου θέλεις να ξέρεις. Αν είναι η οικογένειά μου. Αν κάνω καλά που επενδύω συναισθηματικά, αυτό δεν είναι. Ζωή, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλω να συνεχίσω να έρχομαι εδώ. Ούτε τελικά ξέρω αν με έχουν βοηθήσει όλες αυτές οι συναντήσεις μαζί σου. Τι θα ήθελες να είναι το αποτέλεσμα? Να είστε αδέλφια ή όχι? Εδώ μόνο θέλω να υπογράψεις τη συγκατάθεσή σου για την ταυτοποίηση του DNA. Αν δεν υπογράψω δηλαδή? Μα θέλουμε τη συγκατάθεση και των δύο. Το δείγμα του Πέτρου? Υπάρχει και με αυτό θα κάνουμε τη διασταύρωση. Και πότε θα βγουν τα αποτελέσματα? Έχουμε πάρει το δείγμα σου να το στείλω στα εργαστήρια, όμως θα πάρει λίγο καιρό. Μη μου αγχώνεσαι, αφού τα έχουμε πει ήδη. Αν δεν θέλω να μάθει κανείς, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ούτε ο Πέτρος. Ούτε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρω μόνο εγώ. Δεν του είπα ότι έχω έρθει. Αν με ρωτήσει όμως. Θέλω να το μάθει από μένα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Θέλω μόνο εγώ να ξέρω. Γίνεται? Θα πάρει πολύ καιρό μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Είναι δύσκολη η ταυτοποίηση, είπε ο γιατρός. Και επειδή ο πατέρας του Πέτρου δεν ζει, ούτε ο δικός μου, θέλει πιο πολύ χρόνο. Και θες να τα ξεχάσεις όλα μέχρι να έρθει η στιγμή που θα το μάθεις. Ναι. Ζωή μου, αν μάθαινες ότι δεν είστε αδέλφια με τον Πέτρο, θα το έλεγες? Αν μάθω κάτι τέτοιο, θα το πω. Σίγουρα δεν θες κανένα καφέ, κάτι άλλο? Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είμαι. Εξάλλου πρέπει να πάω πίσω στο γραφείο. Η Ζωή? Έχω ιδέα. Κι εγώ τώρα ήρθα. Μάλλον στη Ρέα. Πότε φεύγετε? Σε λίγες μέρες. Εγώ το καθυστερώ γιατί είχα κάτι μπλεξίματα με τη δουλειά. Λοιπόν. Άβολα, ε. Όχι περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς ήρθα. Για να νιώσουμε άβολα. Όχι, το αντίθετο. Κοίτα, Νασό, καταλαβαίνω απόλυτα σε πόσο δύσκολη θέση μπορεί να έρχεσαι και εν μέρει φταίω κι εγώ σε αυτό. Όμως δεν πρέπει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μίλησα με τη Ζωή. Ναι, αλλά με μένα δεν έχεις μιλήσει. Κι εγώ είμαι το πρόβλημά σου. Και αυτό πρέπει να σταματήσει γιατί δεν κάνει καλό σε κανέναν. Και ειδικά στη σχέση σου με τη Ζωή. Νασό, η σχέση μου μαζί της είναι δεδομένη. Και δεν έχεις να σλέψεις τίποτα, πίστεψέ με. Αυτό ήρθα να σου πω. Και αν γίνεται να μην δείχνεις πόσο πολύ με αντιπαθείς. Δεν φταίω εγώ. Μου βγαίνει. Δεν άλλαξε τίποτα με αυτά που σου είπα? Όχι. Γιατί δεν σε πιστεύω. Καλύτερα να φύγεις. Ναι. Καλύτερα. Συγγνώμη που ήρθα. Θα προτιμούσα να μην μάθει η Ζωή αυτά που είπαμε. Δεν νομίζω να βοηθήσει, έτσι δεν είναι? Καθόλου. Είδες που συμφωνούμε σε κάτι.
Δεν ξέρεις πόσο έχω προσπαθήσει. Θα έφτανε η μέρα που θα βγαίναμε όλοι μαζί και θα περνάγαμε και ωραία, δεν το περίμενα ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τη ζωή έτσι καλά μετά από τόσο καιρό. Θες να σταματήσεις λίγο να παίζεις αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα θα δώσει ψωμί στο παιδί μου. Ναι, σωθήκαμε. Καλά κοροϊδεύεσαι. Θα δεις, μόλις βγει ο δίσκος μου. Πότε θα βγει αυτός ο δίσκος, βρε Άρη μου? Και πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι θα μας σώσει? Αν είναι κορίτσι το παιδί, θα το ονομάσω Λίζα Μαρή Ξενοπούλου. Και αν είναι αγόρι, Prince Harry's the Second. Θα είναι δύσκολο για το παιδί να διαχειριστεί όλη αυτή τη σαρωτική επιτυχία που θα έχει ο πατέρας του, αλλά εγώ θα κάνω τα αδύνατα δυνατά ώστε να μεγαλώσει όσο καλύτερα γίνεται. Κατάλαβα, θα πεινάσουμε. Είσαι χαζό. Θα ζήσεις από τα δικαιώματα και εσύ και το παιδί. Ποια δικαιώματα? Της βιογραφίας μου. Ναι, κάποια στιγμή κι εγώ, όπως όλοι οι μύθοι, θα φύγω. Ή από υπερβολική δόση, ή από εκείνη την κατάρα που κυνηγάει όλους εμάς τους ζωντανούς τρίλους. Ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τον βρήκαμε σε μια μπανιέρα. Το FBI τον έφαγε. Όχι. Η δόξα τον είχε τυφλώσει. Δεν άντεχε άλλο μόνος του στο Άρης Λάντ. Και τότε εσύ θα δώσεις όλες τις απαντήσεις μέσα από το βιβλίο σου. My life with Aris. Τι, δεν συμφωνείς? Μωρή, σε λυπάμαι. Επειδή δεν με καταλαβαίνεις γι' αυτό. Εσύ έχεις καταλάβει τι ακριβώς πάμε να κάνουμε? Παιδί. Και είσαι σίγουρος για όλα αυτά που θα έρθουνε? Όχι, αλλά θα τα ζήσουμε μαζί. Σαν ζευγάρι. Αφού αυτό θέλουμε και οι δύο κατά βάθος. Δεν είναι ηλίθιο να μην το παραδεχόμαστε. Σίγουρα. Κοίτα, μεθαύριο έχει βραδιά 60's στο μαγαζί και μου είπαν να τραγουδήσω. Είναι έξτρα φράγκα. Και σκέφτηκα να ανοίξω και ένα λογαριασμό για τον Πομπυράκη, να αρχίσω να μαζεύω. Αυτό το Άρης Λαντ, τι είπαμε ότι θα είναι? Θα είναι μια έκταση που θα χτίσω στη δικιά μου πόλη. Α, και πού θα είναι αυτό? Έχει ένα οικόπεδο η μάνα μου και θα της πω να μου το γράψει. Και πού είναι αυτό το οικόπεδο, Αρούλη? Μετά τον Οροπό. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, αλλά αυτό το ότι με προσγειώνεις κάθε φορά ανώμαλα είναι άδικο. Είναι που είμαι έγκυος, γι' αυτό. Παρακαλώ. Στο γραφείο του γιατί? Θέλει να δει εμένα. Από πού και σου? Λοιπόν, η θέση του διευθυντή επικοινωνίας έχει μείνει κενή και είναι αυτό ακριβώς που έκανες την προηγούμενη σου δουλειά. Δηλαδή, θα έχεις δικό σου γραφείο, δικιά σου βοηθό, αύξηση και πόνος. Τι, παίρνω προαγωγή? Σε δύσκολους καιρούς. Ναι, πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, ξέρω πώς γίνεται. Γιατί δεν έχω καταλάβει? Νομίζω ότι θα είσαι πιο απαραίτητο σε αυτό το τμήμα. Και ο Σωτηρίου που ήταν σε αυτή τη θέση? Ο Σωτηρίου φεύγει. Γιατί φεύγει? Αυτό δεν μου ξανασυμβεί. Υπάλληλος να παίρνει προαγωγή και να μην το χαίρεται καθόλου. Φεύγει για να πάρω εγώ τη θέση του επειδή το ζήτησε η Αλεξία. Έχει σημασία? Για μένα έχει. Κοίτα, Πέτρο. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν άντρα να είναι υπάλληλος και να έχει αφεντικό τη γυναίκα του. Γι' αυτό σου προτείνω να αλλάξει τμήμα.
Όχι, δεν μου προτείνατε. Η Αλεξία το πρότεινε. Ωραία, και εγώ συμφώνησα. Να, είναι δυνατόν το σκέφτεσαι. Είναι ευκαιρία. Ναι. Ναι, είναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πρωί μαζεύεις τα πράγματά σου, έρχεσαι στο καινούριο σου γραφείο, είναι εδώ στο δικό μας όροφο. Πίστεψε με, θα σου αρέσει και θα είσαι πολύ πιο χρήσιμος. Μου αρέσει αυτή η εξωκρατεία. Σου πάει. Να μου πεις που ήσουν, α. Βόλτα. Σε μισή ώρα έχουμε φαγητό με τους πελάτες από την Αγγλία και δεν έχεις κάνει το μπάνιο, ρε αγάπη μου. Βόλτα πού? Μόνος μου το αυτοκίνητο. Σου έχω βγάλει το μαύρο κουστούμι με την πράσινη γραβάτα. Θα πάμε δύο αυτοκίνητα. Αποκλείεται να σε περιμένω. Δεν θέλω να τους στήσω. Με κουμπώνεις, σε παρακαλώ. Αύριο υπογράφουν και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τους κάλεσα και στο γάμο. Mm. Εσύ γιατί έκανες βόλτα με το αυτοκίνητο? Σκεφτόμουν. Τι σκεφτόσουν, α? Τον Σωτηρίου που απολύθηκε σήμερα και πήρα εγώ τη θέση του επειδή το ζήτησες εσύ. Χωρίς να μου το έχεις πει. Να μην τον σκέφτεσαι και απόλυτο Σωτηρίου, γιατί ήταν ήδη τελειωμένος. Κούμποσε! Επίσης με κοιτάγαν όλοι στο γραφείο πολύ περίεργα και υποτιμητικά. Ο Μαλάγας που έχει βάλει βίσμα τη γυναίκα του. Όλοι θα ήθελαν να είχαν τέτοιο βίσμα, πίστεψέ με. Ρε παιδό, τι θα γίνει, έχω αργήσει. Προτιμούσα να το ήξερα το σημερινό. Και να το ήξερε, δεν θα άλλαζε τίποτα. Άστο, θα φύγω έτσι. Αν το συζήταγες μαζί μου, δεν θα ένιωθα τόσο ηλίθιος. Γίνεσαι λίγο κομπλεξικός. Ναι. Δεν γουστάρω γυναίκα μου να μεσολαβεί για μένα, λες και είμαι κανένας άχρηστος. Κι εγώ δεν γουστάρω άντρας μου να είναι υπάλληλος και εγώ το αφεντικό του. Είναι ντροπή και για τους δυο μας. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, μην αργήσεις. Δεν θα έρθω. Εξάλλου δικοί σου πελάτες είναι και πλέον είμαστε σε διαφορετικά τμήματα. Αγάπη μου. Και δεν σου μίλησε όταν γύρισε. Εντάξει, μωρέ, ένας περαστικός καυγάς ήταν. Μα δεν καυγαδίσαμε. Τι, δεν σου ζήτησε συγγνώμη? Όχι. Κοιμόμουν όταν γύρισε. Και εξάλλου, εγώ με την Αλεξία δεν έχουμε μαλώσει και δεν πρόκειται να μαλώσουμε ποτέ. Είναι η πιο κοινική σχέση που έχεις κάνει. Αυτές κρατάνε, να ξέρεις. Γιατί? Δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει ζήλια. Τα πάντα είναι ξεκάθαρα και τακτοποιημένα. Λες να πρέπει να παραιτηθώ. Ρε γαμώ το με κάνει και αισθάνομαι πολύ κομπλεξικός. Εμένα η Ελένη ακόμα δεν μου μιλάει. Αυτό τώρα τι σχέση έχει? Έτσι θέλω να το πω. Εσύ τι ζωή τραβάς? Όχι, γιατί μιλάγαμε για τον Πέτρο, αν δεν σε πειράζει. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας το δικό του. Εγώ ήθελα να πω τα δικά μου. Ωραία, να πω κι εγώ τότε το δικό μου. Να πει κι ο Άρης. Άρη, εσείς πώς θα πάτε με τη Ρέα? Κλάνε όλη την ώρα. Είσαι πολύ γελίος. Εγώ είμαι γελίος, μωρέ. Ή εσύ που συνεχώς δεν. Τι κάνει? Με έχει πεθάνει στο κλάσμα. Ορίστε. Προτιμάς το Άρη? Γιατί ρε, αλήθεια σας λέω. Είναι από την πίεση που ασκεί το έμβριο, λέει ο γιατρός. Και έχει συνεχώς αέρα που δεν μπορεί να ελέγξει. Και κάνει ότι δεν συμβαίνει. Εγώ για να μην τη φέρω σε δύσκολη θέση βήχω, ότι δίθεν δεν ακούω. Κλάνει αυτή, βήχω εγώ. Ωραία, πνάμε. Πάντως, τώρα που το λέει, κανονικά η φύση θα έπρεπε να έχει φροντίσει και οι γυναίκες να έχουν ένα τελείως διαφορετικό σύστημα εξαίρεσμου. Εμένα πάντως η Μυρτώ, όσο ζούσαμε μαζί, δεν. Εμένα η Ελένη μετά τον τρίτο χρόνο, όλη την ώρα. Εμένα η Αλεξία δεν μπορεί. Θέλω να πω, είναι το στυλ τέτοιο που είναι απαγορευτικό. Και φυσικά ούτε εγώ τολμάω να. Εντάξει, για τον άνδρα είναι αλλιώς. Εγώ, αν κλάσω η Αλεξία, θα με απολύσει. Συγγνώμη τώρα, τι κουβέντα είναι αυτή που πιάσαμε? Ένα διαφορετικό θέμα για γυναίκες. Ναι, προτιμάω να ακούω για την Ελένη. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η οικειότητα σκοτώνει τον έρωτα. Για να μην αρχίσω για την πόρτα που αφήνουν ανοιχτή όταν κατουράνε. Με τα πάντα από τους δύο πρώτους μήνες. Εγώ αυτό το βρίσκω λίγο σεξι. Αυτό κι εγώ λίγο. Εντάξει, αυτό κι εγώ. Κοίτα, άμα έχει ωραία πόδια και τα σταυρώνει έτσι την ώρα που. Λοιπόν, στο θέμα μας. Άρα, εσείς πιστεύετε ότι εγώ και η Αλεξία είμαστε ένα ξενέρωτο ζευγάρι επειδή δεν μαλώνουμε ποτέ? Ναι. Ναι. Αποστηρωμένο ζευγάρι. Mm-hmm. Τυχερό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Θεός. Καλώς τον. Δεν έχω φάει, σε περίμενα. Για αυτό έπλασε τη μάνα. Απόψε.
Θέλεις να κάνουμε ένα καυγά? Ούτε ο Θεός, ούτε η μάνα. Τι είπες? Να κάνουμε ένα καυγά. Δεν είναι κάτι που λείπει από τη σχέση μας? Με ρώτας αν μου λείπουν οι καυγάδες? Ναι. Εκτόνωση είναι. Ωραία. Άρχισες εσύ πρώτος. Οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ έχω πάρα πολλά νεύρα μαζί σου. Γιατί με κάνεις και αισθάνομαι λίγος και κομπλεξικός και κάθε φορά... Συγγνώμη, ήταν λάθος αυτό που έκανα. Ναι, αλλά με τη συγγνώμη δεν γίνεται καυγάς. Σωστά. Πάμε πάλι. Ναι. Το αν εσύ αισθάνεσαι λίγος, είσαι κομπλεξικός, είναι δικό σου θέμα και να πάω να το λύσεις. Βρεις τους τη λέξη σου και η συμπεριφορά σου γενικότερα και το ότι πήγες και με ξεφτύλισε έτσι στο γραφείο ήταν απαράδεκτο. Ζήτησα συγγνώμη, ρε Πέτρο, τι άλλο να κάνω? Τι? Ναι. Λάθος ατάκα, ε. Ναι. Ωραία. Άλλο. Θα με έκανε έξαλλο αν με χτύπαγε στο κομμάτι ικανότητα. Μα δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις? Όχι. Και όντως τα μαλακία μου, και όντως θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Εγώ απλώς έκανα αυτό που θα έκανες και εσύ αν ήσουν στη θέση μου, αλλά με λάθος τρόπο. Α, και μην ανησυχείς για το Σωτηρίου, τον βάλα σε άλλο τμήμα. Ωραία. Δηλαδή εμείς οι δύο δεν θα μαλώσουμε ποτέ. Πρέπει οπωσδήποτε. Ναι, ρε κορίτσι μου, πρέπει. Δηλαδή δεν είναι πολύ ξένερο το όλο αυτό? Που λέμε την αλήθεια ένας τον άλλον. Ξέρω εγώ, μπορεί. Και έτσι θα πάει τώρα? Ναι. Πέτρο, φτάνει. Εγώ δεν έχω ανάγκη ούτε από καυγάδες ούτε για επιβεβαίωση. Είμαι πολύ ξεκάθαρη μαζί σου και αυτό με ηρεμεί. Και νομίζω το ίδιο ισχύει και για σένα. Ναι, εντάξει, δεν λέω όχι όμως. Δεν σου λείπει ένα ξεκατίνιασμα, ένα μπινελίκι, κάτι? Αν θες, μπορούμε να πάμε μέσα και να εκτονωθούμε. Ναι. Mm-hmm. Και μετά να παραγγείλουμε να φάμε. Και μετά να ξανακτονωθούμε. Και πάει λέγοντας. Έλα, σε περιμένω. Λίγο ρηχή δεν είσαι? Συγκεκριμένη. Δεν θες? Όχι, θέλω. Έρχομαι. Κάτι έχεις εσύ σήμερα? Όχι, γιατί? Είσαι κάπως χαμένος. Και πού το ξέρεις ότι είμαι χαμένος? Συνήθως δεν βάζεις γλώσσα μέσα σου. Είσαι στο κρεβάτι καθισμένος και σκέφτεσαι. Το πέτυχα? Πήρα μια απόφαση. Ήμουνα σίγουρη. Πες το. Κι εγώ πήρα μια απόφαση. Πες εσύ πρώτη. Μου αρέσει τελικά. Ποιο? Αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας. Που συναντιόμαστε, που είμαστε τώρα εδώ. Που θα φάμε τα γλυκό. Πλάκα δεν έχει. Αποφάσισα να πάω να βρω τη Μυρτώ. Στην Πάτρα. Και τώρα εσύ γιατί έχεις νευρά? Γιατί έχω τύψεις. Γιατί ενώ στην αρχή η Άννα με παρότρινε να πάω να βρω τη Μυρτώ, τώρα ξαφνικά δεν της αρέσει η ιδέα. Τη Μυρτώ? Θα πας να βρεις τη Μυρτώ? Στο είπε? Όχι, αλλά το είδα στο πρόσωπό της. Σε ποιον είναι στο πρόσωπο, παιδί μου? Ενημερώστε με. Μαμά, σε παρακαλώ, έχω νεύρα. Καλά, συγγνώμη, είσαι τελείως ηλίθιος. Πήγες και είπες στην κοπέλα με την οποία βγαίνεις τώρα ότι θέλεις να πας και να συναντήσεις την πρώην σου. Το κατάλαβες όπως το είπα? Ναι, η Άννα δεν είναι σχέση μου, ούτε είμαστε ερωτευμένοι. Είμαστε δύο χωρισμένοι που απλά συναντιούνται. Μαμά, σε παρακαλώ! Δεν μίλησα, παιδί μου, εγώ τώρα. Έτοιμη είσαι? Θα είναι σε φάση 60s, still Greece. Ανάλογα μικρόφωνα, ανάλογο ντεκόρ. Μάζοξη, τι κάνετε εσείς εδώ? Εσείς γιατί είστε πάλι όλοι εδώ? Μανά, θα κάνουμε βραδιά 60s στο μαγαζί και θα τραγουδήσω. Λέω να πω Elvis, Frankie Valley και όλα αυτά εκείνης της εποχής. Πώς σου φαίνεται? Όπα, έχει γεμιστά. Ο Βασίλης έχει πάρα πολλά νεύρα γιατί είπε στην Άννα ότι θέλει να πάει και να συναντήσει τη Μυρτώ. Τη Μυρτώ? Και το είπε στην Άννα. Γιατί να πας να συναντήσει τη Μυρτώ? Μα ποτέ δεν λέμε όλη την αλήθεια για την πρώην στην Ιν. Ναι, η Άννα την ξέρει ήδη την αλήθεια και δεν είναι νυν. Είναι δύο χωρισμένοι που απλά συναντιούν. Ακριβώς. Μαμά! Τέλος πάντων, ποτέ δεν λέμε την αλήθεια σε μια γυναίκα. Ναι, ναι, Βασίλη, τόσα χρόνια δεν έχεις μάθει τίποτα από αυτή την οικογένεια. Αν εσένα ερχόταν η Άννα και σου έλεγε ότι θέλει να πάει να συναντήσει την πρώην κομμένα της, πώς θα σου φαινόταν? Τι πια? Δεν θα με πείραζε. Ναι, δεν θα σε πείραζε γιατί η Άννα πριν από σένα έβγαινε με μια γυναίκα. Άρα τι να ζηλέψεις, το κατάλαβες τώρα πώς το πω? Το θέμα δεν είναι η Άννα, το θέμα είναι γιατί να πας να συναντήσεις ξανά τη Μυρτώ. Δεν περιμένω κάτι από τη Μυρτώ. Τότε γιατί πας? Για να πω αυτά που δεν έχω πει, να μην έχω αποθυμένα. Έκανες τόσο καιρό να το ξεπεράσεις και τώρα θα πας να γίνεις χαλιά. Εκτός κι αν δεν το έχεις ξεπεράσει. Αυτό δεν είναι? Τη σκέφτεσαι ακόμα, ε? Να πας. Να πας και να της πεις όλα όσα νιώθεις. Εσύ δεν πρέπει να έχεις αποθυμένα. Και αν η Άννα σε θέλει, θα σε περιμένει. Και αν κάνω λάθος?
Πιθανόν. Αλλά δεν θα το μάθεις αν δεν πας να της μιλήσεις. Θέλω να πάω. Και παιδί μου, μην παίρνεις συμβουλές από αυτά εδώ. Δεν τα βλέπεις πώς είναι. Α, και κάτι τελευταίο. Θα αλλάξω κλειδαριές. Δεν μπορείτε να μου κουβαλιάσετε εδώ και να με ταράζετε. Δικά σας σπίτια, δεν έχετε. Άντε, μπράβο. Μα εγώ εδώ μένω. Κακό. Και τι είπε, μην παίρνεις συμβουλές από αυτά εδώ, τι εννοούσα. Ότι είστε τελειωμένοι. Α, οκ. Okay. Έξω από το σπίτι που υποτίθεται ότι μένει ο πατέρας της. Μου δώσανε κάτι τηλέφωνα στο οίκημα στέγων, αλλά πήρα και δεν βρήκα κανέναν. Πήρα στην ομαρχία και μου δώσε μια διεύθυνση. Και τώρα περιμένεις να βγει ο πατέρας της ώστε να το ρωτήσεις. Ξέρω εγώ, ναι. Ρε Ζωή, συγγνώμη που σε πήρα τηλέφωνο, αλλά αν έπαιρνα τους άλλους θα με βρίζανε. Είμαι πολύ ηλίθιος. Καθόλου. Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Είμαστε δύο πολύ ηλίθιοι. Ναι. Όσο περνάει η ώρα, αρχίζω και το μετανιώνω. Άσε που το πιο πιθανό είναι να μην βγει κανένας γιατί είμαι σε λάθος διεύθυνση. Βασιλή. Like τι έπαθες. Βασιλή. Είδες κάτι. Όχι τίποτα. Την είδες. Μια κοπέλα ήταν που της έμοιαζε. Λοιπόν, περιμένω νέα, ε. Θα το έχω ανοιχτό. Και ό,τι και να γίνει, δεν θέλω να στενοχωρηθείς. Ναι, γεια. Γεια. Can't take my eyes off you. I 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 can't take my eyes. Πώς με βρήκες? Ψάχνοντας. Δηλαδή δεν είδα τυχαίο. Όχι. Θα μείνεις μέρες? Όχι, θα... θα φύγω σήμερα μάλλον. Μυρτώ. Πρέπει να πάω στη δουλειά. Ένα λεπτό μόνο, σε παρακαλώ. Φαίνεσαι πολύ καλά. Και εσύ? Δεν είμαι. Ήθελα... ήρθα για να σου μιλήσω. Ξέρω. Νιώθω πολύ άσχημα για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκα. Ήμουν απαράδεκτη, δεν χρειάζεται να μου το πεις. Σε παρακαλώ, μου πήρε πάρα πολλούς μήνες να πάρω την απόφαση να έρθω να σε βρω. Μην μου το χαλάς. Δύο πράγματα θέλω να σου πω μόνο και μετά θα φύγω. Μπορούμε να τα πούμε μετά τη δουλειά μου. Τι ώρα? Το μεσημέρι σχολάω από το καφέ, το απόγευμα δουλεύω στο ξενοδοχείο, τελειώνω 9 η ώρα. Θες να συναντηθούμε τότε? Πού? Στο αρχαίο 2. Δουλεύεις σε δύο δουλειές? Ναι. Πρέπει να πάω τώρα γιατί το αφεντικό μου θα με περιμένει και είναι πολύ παράξενος. Θα έρθει σίγουρα, ε.
When you said you were high class, well, that was just a lie. When you said you were high class, well, that was just a lie. You ain't never gonna rap it, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't never gonna rap it, and you ain't no friend of mine. Let's go! Εγώ πιστεύω ότι έκανε πολύ καλά που πήγε να τη βρει. Κι εγώ. Απ' την άλλη, φοβάμαι ότι θα πληγωθεί, θα γυρίσει πίσω χάλια και δεν θα ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Ξέρεις όμως, μπορεί και όχι. Είσαι ρομαντική. Όχι. Γίνομαι όσο μεγαλώνω. Εδώ τα βρήκανε η Ρέα με τον Άρη. Να μην ελπίζουμε εμείς. Εγώ με τη μιζέρια που με παίρνει, δεν ελπίζω πια σε τίποτα. Ο Νάσος δεν θα έρθει. Φεύγουμε αύριο πρωί. Έχει να οδηγήσει. Επίσης, συχαίνεται τα σίξτις. Το βρίσκει μεγάλο καραγκιουζιλίκι όλο αυτό. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Γιατί? Εμένα μου αρέσει που όλοι χορεύουν. Και είσαι ρομαντική. Αν το ότι μ' αρέσει αυτή η μουσική και να χορεύω με κάνει ρομαντική, ναι, είμαι ρομαντική. Το δέχομαι. Πότε θα ξανάρθεις? Μόλις βρω χρόνο. Στο γάμο? Ναι, μπορεί. Θα δούμε. Εγώ πάντως θέλω πολύ να ξανάρθεις. Ενώ να έρθεις συχνά. Εμείς δεν είχαμε ποτέ το χρόνο έτσι να τα πούμε. Δεν νομίζω ότι θα χαθούμε. Okay. Έφυγα. Τι από τώρα? Ναι, δεν τον μπορώ αυτό το σκηνικό. Παρά είναι ρετρό για μένα. Εξάλλου για να σε χαιρετήσω ήρθα. Θα μου προσέχετε το Βασίλη. Και εσύ να προσέχεις τον εαυτό σου. Και να έρθει σύντομα. Το υπόσχεσαι? Πες τα παιδιά ότι έφυγα, θα καταλάβω. Είναι ακριβώς όπως τα ήθελα. Έχει μια μόνιμη δουλειά στο Δήμο και αν τα πράγματα πάνε καλά, του χρόνου παίρνει σύνταξη. Και εγώ βγάζω αρκετά χρήματα και μπορώ και πληρώνω και το ενοικίο μου. Μένετε μαζί? Όχι πια. Όχι πια. Μένεις με το φίλο σου? Ναι. Τα αδέρφια μου θεωρούν ότι έχω κάνει πολύ μεγάλο λάθος που είμαι τώρα εδώ, αλλά εγώ επέμενα. Πώς είναι όλοι? Καλά. Ο Άρης με τη Ρέα περιμένουν παιδάκι. Ο Άλκης είναι ακόμα χωρισμένος με την Ελένη, αλλά προσπαθεί για επανασύνδεση. Ο Πέτρος παντρεύεται και η ζωή έχει μπει κανονικά στη ζωή μας. Η αδελφή σου. Ναι. Είδες που ανησυχούσες. Τελικά όλα πήγαν καλά. Κι εγώ βγαίνω με μία κοπέλα. Αρχή είναι ακόμα. Το μαγαζί το έκλεισα. Γιατί? Μου το πήρανε. Το γκρεμίσανε. Άνοιξε άλλο. Ζαχαροπλαστείο. Πού το ξέρεις? Αυτό δεν ήθελες πάντα? Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο σε στυλ γαλλικό. Λιγότερες ευθύνες, περισσότερη φαντασία. Σε αυτό θα είσαι πολύ καλύτερος. Θα ήμουν πολύ καλύτερος αν δεν με είχες παρατήσει έτσι. Η γάτα, τα ψαράκια. Ψοφίσανε. Α, ωραία. Τα έφαγε η γάτα. Πήρα άλλα. Τελεία. Ήσουνα η πρώτη μου σοβαρή σχέση και δεν περίμενα ποτέ ότι μια τέτοια σχέση μπορεί να κοπεί έτσι απότομα. Βασιλή, είχε κοπεί σιγά σιγά πριν εσύ ακόμη το καταλάβεις. Δηλαδή, εγώ ήμουν ηλίθιος. Αλλού ήσουνα. Ναι, αλλά εγώ δεν ήθελα να είμαι αλλού. Μαζί σου ήθελα να είμαι. Αν το ήθελες πραγματικά, δεν θα χωρίζαμε ποτέ. Δεν χωρίσαμε. Εσύ με παράτησες. Και νομίζω ότι δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Γι' αυτό ήρθες? Υποτίθεται ότι ήρθα για να κάνουμε μια πολιτισμένη και ειλικρινή κουβέντα. Χωρίς να περιμένω τίποτα άλλο. Ψέματα δηλαδή.
Και όσο περνάει η ώρα και σε κοιτάω, νομίζω ότι ακυρώνεται ο αρχικός μου σκοπός. Το μόνο που τελικά θέλω να σου πω είναι ότι είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί σου, αλλά δεν πρέπει να το πω γιατί θα εκτεθώ. Αλλά έχω ήδη εκτεθεί, έτσι δεν είναι? Άρα τι κάνω? Σταματάς να μιλάς? Ναι. Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να μου πεις και εσύ ότι είσαι ερωτευμένη μαζί μου, ότι σου λείπω. Ακούγεται μια μουσική, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και εξαφανιζόμαστε για πάντα. Όχι, ε. Δίκιο είχανε, μαλακία μου. Ούτε εγώ σε έχω ξεπεράσει ακόμα. Αλλά ούτε σε αυτοκίνητο θα μπω, ούτε θα εξαφανιστούμε. Γιατί? Γιατί θέλουμε άλλα πράγματα. Εσύ θες εμένα, όχι όπως είμαι, αλλά όπως με φαντάζεσαι. Κι εγώ αντίστοιχα. Πότε έγινες τόσο ρεαλίστρια? Πάντα ήμουνα. Δηλαδή να μην επιμείνω άλλο? Όχι. Όταν ανοίξω τα μάτια μου, θέλω να μην είσαι εδώ. Να ξεχάσω αυτό που έγινε. Να μην ντρέπομαι, να μην σε χαιρετήσω. Να φύγω και όλο αυτό να είναι στο μυαλό μου. Γίνεται? Τουλάχιστον αυτό. Κανονικά ένας άντρας δεν πρέπει να εκτίθεται τόσο σε μια γυναίκα. Χάνει τη δύναμή του. Έτσι είναι ο έρωτας. Γιατί αν είναι έτσι, εγώ δυστυχώς είμαι πιο ρομαντικός από όσο θα ήθελα. Δεν το παραδέχομαι όμως. Σε κανέναν. Είναι το τρίτο μήνυμα που σου αφήνω. Ήθελα να σου μιλήσω. Προφανώς εσύ δεν θες, γι' αυτό μόνο μηνύματα μπορώ να αφήνω. Είμαι γελίος, το ξέρω. Γραφικός. Ένας μίζερος, σχεδόν καταθλιπτικός, που αφήνει μηνύματα σε έναν άνθρωπο που έφυγε, επειδή δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Ελένη, εγώ θα περιμένω ακόμα και αν δεν γυρίσεις ποτέ. Για μένα το κάνω. Ούτε για σένα, ούτε για τα παιδιά. Για μένα. Σε χρειάζομαι. Δύσκολα. Ρεαλιστικά. Sorry. Θα μείνεις εδώ απόψε? Να μπω πρώτα μέσα. Με έναν όρο. Τόσο πολύ σε πλήγωσε? Ναι. Κι αν θα είμαστε μαζί, θέλω να ξέρεις ότι εγώ δεν πιστεύω ούτε σε έρωτες, ούτε σε τίποτα ρομαντικό. Πια. Ναι, πια. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ναι. Κανείς δεν γυρίζει αν δεν το θέλει πραγματικά. Όσο κι αν παρακαλέσεις, όσο κι αν σου λείπει. Και η σχέση που θέλω να έχουμε εμείς, θέλω να είναι μια ήρεμη σχέση. Αδιάφορη. Ήρεμη. Δέχεσαι?
Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Να σου πω, έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Μήπως δεν πρέπει να χορεύεις τόση ώρα? Ρώτησα τον γιατρό και μου είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν σου πιστεύω ότι ακούει και αυτό και περνάει καλά. Λες να βγει τραγουδιστής? Αχ, μη μου λες τέτοια. Δεν θα αντέξω να έχω τον Άρη επί δύο. Παιδιά, εγώ φεύγω. Από τώρα? Ναι, κανονικά και εσύ πρέπει. Δεν κάνει που χορεύεις τόση ώρα. Καλά, ένα βράδυ είπα να χορέψω κι εγώ, έχετε παγωθεί. Ελά, έχει δίκιο. Σταμάτα να χορεύεις. Καλά, μισό. Πάω στην τουαλέτα και φεύγουμε σε 5 λεπτά. Καλά. Τι? Τίποτα. Πες το. Μου φαίνεται αστείο όλο αυτό το σκηνικό. Και εμένα. Θυμάσαι τότε στη χωροσπερίδα του 59 με τον Ντάνι το Ζούκο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάμε να παίξουμε τώρα μια μπαλάντα εκείνης της εποχής. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it all apart, but love me. Won't you love me? If you ever go. Αύριο φεύγεις. Ναι. Εσύ όλα εντάξει? Αγχωμένος είμαι λίγο με το γάμο, αλλά ναι. Η Αλεξία γιατί δεν ήρθε? Έχει κάτι ξένους πελάτες και τρέχουν όλη την ώρα. Υποτίθεται πως αν τελειώνει νωρίς θα ερχόταν, αλλά... Ο Νάσος? Ήταν πτώμα. Άσε που σχένεται τα σύστης. Εντάξει όμως, όλα καλύτερα. Ναι, ευτυχώς. I would beg and steal. Μίλησες με τον Βασίλη? Όχι, αύριο. Του έδωσες εσύ όλες τις συμβουλές και τώρα εμείς από αύριο θα τον παρηγορούμε. Μα γιατί το βρίσκεται τόσο απίθανο όλοι σας να είναι πάλι μαζί? Γιατί σου περνάει καιρός, γινόμαστε ρεαλιστές γι' αυτό. Και... και τελικά κάποια πράγματα... δεν. Bring my faithful heart, tear it all apart, but love me, won't you love me? Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Έχεις πιει? Λίγο ναι, γιατί... Τι σου κάνει εντύπωση? Όλοι χορεύουν και περνάνε καλά, έχουν μπει στο τρυπάκι εκείνης της εποχής. Έχεις ξαναδεί εσύ ζευγάρια σήμερα να χορεύουν έτσι σε μαγαζί? Δεν θα τελειώσει αυτό το πράγμα μεταξύ μας. Έτσι θα είναι η ζωή μας από εδώ και πέρα.
Δεν θέλω να έρθεις στο γάμο. Δεν θέλω να είσαι με τον Άσο. Δεν θέλω να έχεις με τα αδέρφια μου τη σχέση που έχεις και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τίποτα από όσα θέλω δεν γίνεται. Προσπάθησα, αλλά δεν μπορώ. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ. Να ειδοποιήσουμε την κυρία Εμμανουήλ να έρθει να πάρει τα αποτελέσματα. Έχουν βγει. Ο Πέτρος πάντα προσπαθούσε να μην γίνει ο πατέρας του και εγώ η μάνα μου. Δεν το καταφέραμε. Το επόμενο πρωί φύγαμε με τον Άσο. Αυτά τα λίγα λεπτά μαζί του ήταν αρκετά για να σε κάνω να τα ξεχάσεις όλα και όλους. Ήταν λίγα λεπτά που δεν ντρεπόμουν. Γι' αυτό που βαθιά μέσα μου ήθελα. Αλλά ήταν μόνο λίγα λεπτά.